Η σημερινή συζήτηση στο κομμάτι του συντάγματος που αφορά ιδιαίτερα τη δικαστική λειτουργία έχει εκτός των άλλων αντικειμενικά και μια κάποια επικαιρότητα εξαιτίας των τελευταίων εξελίξεων που είχαμε στη γνωστή υπόθεση, αναφέρομαι στην υπόθεση Νοβάρτης, με όλον αυτό τον τραγέλαφο των προστατευόμενων μαρτύρων, με τις εκατέρωθεν καταγγελίες για παρεμβάσεις στο έργο της δικαιοσύνης, για θεσμικές εκτροπές και άλλα τέτοια βαρύγδουπα, που φυσικά δεν είναι πρωτόγνωρα στο αστικό πολιτικό σύστημα, ωστόσο προσφέρονται για την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων, πρώτα και κύρια από το λαό, συμπερασμάτων που αφορούν και τον ίδιο το χαρακτήρα της δικαιοσύνης, αλλά και τη στάση των πολιτικών κομμάτων, κυρίως των κυβερνητικών κομμάτων, απέναντι σε αυτήν. Και όταν λέμε χαρακτήρα της δικαιοσύνης, δεν εννοούμε προφανώς την προσωπική στάση, την ακεραιότητα, την εντυμότητα των δικαστικών, αλλά για το ρόλο που θεσμικά επιτελεί η δικαιοσύνη στο υπάρχον σύστημα, πρωτίστως με την νομοθεσία που καλείται να εφαρμόσει. Βεβαίως, αυτός ο δικοματικός καυγάς που είδαμε τις τελευταίες μέρες για την αντιμετώπιση δήθεν της διαφθοράς και των σκανδάλων και την εξασφάλιση δήθεν της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης, όπως είπαμε, δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο στο πολιτικό σύστημα. Κάθε φορά που κυβέρνηση και αξιωματική αντιπολίτευση θέλουν να κρύψουν, να συγκαλύψουν τη στρατηγική τους σύγκληση, συμπόρευση σε θεμελιώδη ζητήματα, καταφεύγουν και στην ένταση της σκανδαλολογίας και στην κήρυξη του πολέμου κατά της διαφθοράς και της διαπλοκής. Αλλά και όσον αφορά το ενδιαφέρον και την κριτική τους για την περιβόητη ανεξαρτησία εντός εισαγωγικών της δικαιοσύνης, αυτά εξαρτώνται κάθε φορά από τη θέση που βρίσκεται ο καθένας. Όταν είναι στην κυβέρνηση, είναι όλα καλώς καμωμένα στη δικαιοσύνη, που ξεχυλίζει από ανεξαρτησία, από αμεροληψία και από κύρος. Όταν βρίσκονται στην αντιπολίτευση, τότε ξαφνικά πάβει η δικαιοσύνη να είναι ανεξάρτητη, ανακαλύπτονται οι διαπλοκές και οι παρεμβάσεις στο έργο της. Και αν ανατρέξουμε στο πρόσφατο, αλλά και το πιο μακρινό παρελθόν, θα διαπιστώσουμε ότι επαναλαμβάνεται μονότονα το ίδιο έργο. Το μόνο που αλλάζει κάθε φορά είναι τα πρόσωπα και τα κόμματα που εναλλάσσονται στους διάφορους ρόλους. Γι' αυτό ξαναλέμε ότι το ενδιαφέρον σας για την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και των δικαστών είναι πέρα για πέρα υποκριτικό. Η αντιπαράθεση αυτή δεν έχει καμία σχέση με τα πραγματικά ζητήματα της λειτουργίας και απονομής της δικαιοσύνης, όπως δεν έχει καμία σχέση επίσης και με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και οι ίδιοι δικαστικοί, οι υπάλληλοι, γενικά οι εργαζόμενοι στον χώρο της δικαιοσύνης. Στην πραγματικότητα, ο σκοπός αυτής της αντιπαράθεσης είναι μέσω αυτής να ελεγχθούν θέσεις, να ελεγχθούν μηχανισμοί, να επηρεαστούν εξελίξεις υπέρ των στενών κομματικών συμφερόντων αλλά και μερίδων επιχειρηματικών ομίλων που συγκρίνονται σκληρά στο πεδίο της οικονομίας και οι οποίοι αξιοποιούν κάθε μέσο είτε νόμιμο είτε παράνομο. Γι' αυτό το λόγο άλλωστε παραμένει άθικτο και ενισχύεται από όλες τις κυβερνήσεις μέχρι σήμερα το αυταρχικό πλαίσιο λειτουργίας της δικαιοσύνης, έτσι ώστε να εξυπηρετείται καλύτερα η χειραγώγηση και η ευθυγράμμισή της με την κυρίαρχη πολιτική, ενώ παράλληλα εντατικοποιείται η εργασία τους μέσω της αύξησης της χρέωσης των υποθέσεων και των ασφικτικών προθεσμιών, με αρνητικές φυσικά συνέπειες για την ποιότητα των δικαστικών αποφάσεων. Το ΚΚΕ είναι το μοναδικό κόμμα που ξεκάθαρα λέει ότι η δικαστική λειτουργία ούτε είναι, ούτε μπορεί σε τελική ανάλυση να είναι ανεξάρτητη. Ο ρόλος της καθορίζεται πάνω απ' όλα από τους νόμους που καλείται να εφαρμόσει, νόμους αντεργατικούς, αντιλαϊκούς, από την νομοθεσία που γίνεται ακόμη πιο αντιδραστική σε όλα τα επίπεδα, από το γεγονός ότι η δικαιοσύνη γίνεται πανάκριβη και εν πολλής δυσπρόσιτη για λαϊκά στρώματα, με μια σειρά από οικονομικά και δικονομικά εμπόδια, από την εκπαίδευση ακόμη των δικαστών, σε τελική ανάλυση από το ρόλο που επιτελεί η δικαιοσύνη στο υπάρχον σύνταγμα, στο υπάρχον σύστημα, το οποίο προστατεύει πάνω απ' όλα τα συμφέροντα της άρχουσας τάξης. Ωστόσο, όπως έχουμε επανειλημμένα τονίσει, δεν ταυτίζουμε το θεσμό της δικαιοσύνης με τους δικαστές, τους εισαγγελείς, με όλους εκείνους που εργάζονται σε αυτό το χώρο και αντιμετωπίζουν και αυτοί μαζί με τον υπόλοιπο λαό τις συνέπειες της σημερινής πολιτικής. Μια πλευρά
της εξάρτησης της δικαιοσύνης από την πολιτική εξουσία, όχι φυσικά η μόνη ή πιο σημαντική, είναι και αυτή που αφορά την επιλογή, τον διορισμό της ηγεσίας των ανωτάτων δικαστηρίων από την εκάστοτε κυβέρνηση. Και παρά το γεγονός ότι αυτό το πλαίσιο, αυτή η πρακτική έχει κατά καιρούς επικριθεί, παρά το γεγονός ότι το διεκδικούν οι ίδιοι δικαστές, παρά το γεγονός ότι κόμματα που είναι στην αντιπολίτευση το αναδεικνύουν και το προβάλλουν, στη συνέχεια ως κυβερνήσεις συντηρούν και υπερασπίζονται αυτό το πλαίσιο και συνεχίζουν την ίδια ακριβώς πρακτική. Και ο ΣΥΡΙΖΑ ούτε εδώ, όπως και σε πολλά άλλα ζητήματα, δεν αποτέλεσε εξαίρεση από την πρακτική που ακολούθησαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, φτάνοντας μάλιστα στο γνωστό γεγονός μια πρώην πρόεδρος του Αρείου Πάγου να επιλέγεται στην πορεία ως επικεφαλής του νομικού γραφείου του Πρωθυπουργού και στη συνέχεια, αμέσως μετά, ως πρόεδρος της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Και παρά το γεγονός ότι ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ είχε παλιότερα επικρίνει αυτή την πρακτική, σήμερα δεν προτείνει την αλλαγή των διατάξεων του Συντάγματος που προβλέπουν το διορισμό της ηγεσίας των ανωτάτων δικαστηρίων από την εκάστοτε κυβέρνηση. Και αυτά που είπε πριν από λίγο ο κύριος Κατρούγκαλος εδώ, ως εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ, κατά τη γνώμη μας είναι προφάσεις εν αμαρτίες. Ότι δεν είναι όριμο. Δεν ήταν όριμος ο ΣΥΡΙΖΑ που πριν 10 χρόνια κατέθετε πρόταση για να αλλάξει το σημερινό θεσμικό πλαίσιο και σήμερα ως κυβέρνηση θεωρεί ανώριμο ότι αυτό το θεσμικό πλαίσιο μπορεί και πρέπει να αλλάξει. Γι' αυτό λέμε ότι είναι προφάσεις εν αμαρτίες. Η δε Νέα Δημοκρατία που προτείνει την αλλαγή των συγκεκριμένων διατάξεων καταλήγει ουσιαστικά στο ίδιο αποτέλεσμα, αφού η απόφαση θα είναι πάλι στα χέρια της κυβέρνησης μέσω της εκάστοτε κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας. Απλά, αντί η επιλογή να γίνεται όπως γίνεται σήμερα άμεσα μέσω του διορισμού, αυτό θα γίνεται μέσω της απόφασης που θα λαμβάνει η εκάστοτε κυβερνητική κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Το ΚΚΕ προτείνει η επιλογή αυτή να είναι προϊόν όχι διορισμού, όπως είναι μέχρι σήμερα, αλλά εκλογής με τη συμμετοχή των ίδιων των δικαστών, να έχουν λόγο δηλαδή και οι ίδιοι δικαστές σε αυτή τη διαδικασία και να προβλέπεται ένα ευρύτερο εκλογικό σώμα πάνω στη σύνθεση του οποίου ασφαλώς θα μπορούσε να γίνει να υπάρξει περαιτέρω προβληματισμός και περαιτέρω συζήτηση. Όχι ότι η πρόταση αυτή είναι πανάκια και ότι θεμελιώνει την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Ούτε φυσικά έχουμε καμιά αυταπάτη ότι με αυτόν τον τρόπο θα σταματήσουν οι άμεσες ή έμεσες παρεμβάσεις στους δικαστές. Άλλωστε, όπως είπαμε, το ζήτημα αυτό εξαρτάται από μια σειρά άλλους πιο σημαντικούς παράγοντες. Ωστόσο, είναι ένας υπερώριμος εξυγχρονισμός που θα βοηθούσε να σταματήσει όλη αυτή η αποπροσανατολιστική αντιπαράθεση γύρω από τη λειτουργία της δικαιοσύνης, τις παρεμβάσεις των κυβερνήσεων, τη διαπλοκή κτλ. Κτλ. Που εκτός όλων των άλλων, αυτή η αντιπαράθεση θολώνει και την ουσία του ταξικού χαρακτήρα που εκ των πραγμάτων έχει η δικαιοσύνη. Μάλιστα, προς αυτή την κατεύθυνση, της κατάργησης δηλαδή του εναγκαλισμού που υπάρχει σήμερα ανάμεσα στην ηγεσία των δικαστηρίων, ανωτάτων δικαστηρίων και την εκάστοτε κυβέρνηση και κινείται και η ίδια η θέση των ίδιων των δικαστών μετά από σχετική ψηφοφορία που οργάνωσε η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, το οποίο λέει να γίνει αλλαγή της υφιστάμενης διάταξης προς την κατεύθυνση να μην υπάρχει κυβερνητική παρέμβαση. Αυτό ήταν το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας που οργάνωσε η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων. Οι δικές μας προτάσεις για αυτό το κομμάτι σε σχέση με τα άλλα ζητήματα πέρα από το επίμαχο της επιλογής της ηγεσίας των ανωτάτων δικαστηρίων. Προτείνουμε την κατάργηση της προβλεπόμενης από το Σύνταγμα εξ οφίτσιο συμμετοχής στο Στοϊκείο Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο, άρθρο 90 παράγραφος 1, και στο Στοϊκείο Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο του Προέδρου του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Όλα τα μέλη των πιο πάνω οργάνων πρέπει να προκύπτουν με κλήρωση. Κατάργηση της προβλεπόμενης από το Σύνταγμα παρέμβασης του αρμόδιου Υπουργού Δικαιοσύνης στις προαγωγές και τα λοιπά και σε μια σειρά άλλα ζητήματα των δικαστικών λειτουργών μέσα από την παραπομπή των αποφάσεων
του Οικείου Δικαστικού Συμβουλίου στην Ολομέλεια του Οικείου Δικαστηρίου, καθώς επίσης και της παρέμβασης του Υπουργού στην πειθαρχική δίωξη των δικαστικών λειτουργών. Άρθρο 91, παράγραφος 1 του Συντάγματος. Και σε αυτό το ζήτημα υπάρχει συντριπτική πλειοψηφία των δικαστικών, με βάση τη σχετική ψηφοφορία, για την ανάγκη δηλαδή αλλαγής του υφιστάμενου καθεστώτος. Και τέλος, κάτι το οποίο επισημάναμε και όταν συζητάγαμε τα άρθρα κατά κοινωνικά δικαιώματα, πρόβλεψη της δυνατότητας απεργίας στους δικαστικούς, όπως στο ζήτημα στο οποίο υπάρχει επίσης συμφωνία από τη μεριά των δικαστικών. Σε σχέση με τις άλλες προτάσεις, διαφωνούμε με την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για την κατάργηση του μισθοδικείου. Το μισθοδικείο συντίθεται εκτός από ανώτατους δικαστές και από δύο καθηγητές ΑΕΗ και δύο δικηγόρους μέλη του Ανωτάτου Πειθαρχικού Συμβουλίου των Δικηγόρων. Αντίθετα, το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο στο ισχύον Σύνταγμα έχει συγκεκριμένες αρμοδιότητες και με την εδώ πρόταση επεκτείνονται και στην ουσία αποτελείται αποκλειστικά από ανώτατους δικαστές. Διαφωνούμε επίσης με την πρόταση συνολικά που επεκτείνει το ρόλο και τις αρμοδιότητες του ειδικού ανωτάτου δικαστηρίου. Στην ουσία σηματοδοτεί ένα υπερδικαστήριο, ένα ιονί συνταγματικό δικαστήριο, όπως επίσης διαφωνούμε με την πρόταση που στο όνομα της επιτάχυνσης της δικαιοσύνης προτείνει τη δυνατότητα εκδίκασης συγκεκριμένων υποθέσεων ενώπιον του οικείου ανωτάτου δικαστηρίου. Μια πρόταση την οποία επανέλαβε και ο κύριος Λοβέρδος. Κατά τη γνώμη μας πρόκειται για παραβίαση της αρχής του διάχυτου ελέγχους αντισυνταγματικότητας και προσπάθεια συγκέντρωσης της νομολογίας στο ανώτατο δικαστικό επίπεδο, έτσι ώστε να αποφευθούν και φαινόμενα αποφάσεις κατώτερων δικαστηρίων τα οποία βάζουν εμπόδια στην υλοποίηση μιας σειράς μέτρων, μισθολογικά, συνταξιοδοτικά ζητήματα κτλ. Και ήδη μια σειρά τέτοιοι θεσμοί λειτουργούν, συγκέντρωσης δηλαδή της νομολογίας στο ανώτατο δικαστικό επίπεδο, έχουν περάσει με κοινούς νόμους, όπως είναι η λεγόμενη πιλωτική δίκη, η παραπομπή σημαντικών υποθέσεων από τα τμήματα στις ολομέλειες των ανωτάτων δικαστηρίων. Και φυσικά, όταν μιλάτε για επιτάχυνση της δικαιοσύνης, σε αυτό που κυρίως αναφέρεστε είναι σε υποθέσεις μεγάλου οικονομικού ενδιαφέροντος, επενδύσεων, υποθέσεις που αφορούν μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα και όχι φυσικά σε υποθέσεις, παραδείγματος χάρη εργατικές διαφορές που αφορούν το λαό, τους εργαζόμενους στα λαϊκά στρώματα και οφείλονται στις τεράστιες ελλείψεις που υπάρχουν σήμερα στα δικαστήρια της χώρας μας, οι οποίες υπήρχαν και με τις προηγούμενες κυβερνήσεις και συνεχίζονται και με τη σημερινή κυβέρνηση. Σε σχέση με τα υπόλοιπα θέματα που αφορά το συγκεκριμένο κεφάλαιο, καταρχήν, μια κουβέντα για τις ανεξάρτητες αρχές. Αποδείχθηκε κατά τη γνώμη μας όλα αυτά τα χρόνια ότι οι ανεξάρτητες αρχές, τόσο αυτές οι οποίες προβλέπονται συνταγματικά, όσο και οι άλλες, δεν ήταν τίποτε άλλο παρά εργαλεία νομιμοποίησης της κυρίαρχης πολιτικής και των κατευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι οι περισσότερες από αυτές τις ανεξάρτητες αρχές θεσμοθετήθηκαν την περίοδο που επιταχύρθηκαν οι λεγόμενες ιδιωτικοποιήσεις, που ξεκίνησε η απελευθέρωση σε μια σειρά τομείς της οικονομίας με το σπάσιμο του κρατικού μονοπωλίου σε μια σειρά κλάδους, και όλα αυτά τα χρόνια αυτές οι αρχές λειτουργήσαν ως τροχονόμοι επιχειρηματικών συμφερόντων που εισήλθαν σε αυτούς τους τομείς. Είτε μιλάμε για την ενέργεια, είτε μιλάμε για τις τηλεπικοινωνίες, είτε μιλάμε για τη ραδιοτηλεόραση, για το ραδιοτηλεοπτικό τοπίο και πάει λέγοντας. Και αυτό που θέλετε σήμερα με την πρόταση που γίνεται κυρίως από το ΣΥΡΙΖΑ είναι μια πιο ευέλικτη λειτουργία αυτών των αρχών, γι' αυτό και προτείνεται η συγκρότησή τους με τα 3/5 της διάσκεψης των Προέδρων, που με βάση την εμπειρία είναι μια πλειοψηφία κατά κύριο λόγο κυβερνητική. Σε σχέση με την τοπική διοίκηση, η πρόταση που γίνεται από τη μεριά του ΣΥΡΙΖΑ για θεσμούς όπως αναφέρονται άμεσης δημοκρατίας κτλ. Κρύβει το αντιδραστικό πλαίσιο που έχει διαμορφωθεί όλα αυτά τα χρόνια στο χώρο της τοπικής διοίκησης, στους δήμους και τις περιφέρειες και με τη συμβολή της σημερινής κυβέρνησης. Δήμοι και περιφέρειες
οι οποίοι έχουν εξελιχθεί σε ένα θωρομπηχτικό αντιλαϊκό μηχανισμό, σε ένα μηχανισμό ανταποδοτικότητας για κοινωνικές υπηρεσίες κρίσιμες για τα λαϊκά δικαιώματα και εξυπηρέτησης επιχειρηματικών συμφερόντων, αλλά και σε ένα μηχανισμό αποσάρθρωσης στην κυριολεξία των εργασιακών σχέσεων. Αυτά υλοποιήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια με τους γνωστούς νόμους Καποδίστρια Καλλικράτη, αλλά και με τον Κλισθένη. Αυτά υλοποιήθηκαν τα χρόνια των μνημονίων με τα γνωστά οικονομικά παρατηρητήρια, με τους διάφορους κόπτες, με τις ποινές και ούτω καθεξής. Και σε μεγάλο βαθμό οι αλλαγές που έγιναν τα προηγούμενα χρόνια στην τοπική διοίκηση έχουν συνταγματοποιηθεί κιόλας με προηγούμενες αναθεωρήσεις. Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ δεν φύγει αυτό το πλαίσιο, η δε πρόταση της Νέας Δημοκρατίας κάνει αυτό το πλαίσιο στο επίπεδο των προβλέψεων του Συντάγματος ακόμη χειρότερο από αυτό που είναι σήμερα. Εμείς προτείνουμε τη συνταγματική κατοχήρωση της υποχρέωσης του κράτους να εξασφαλίζει τους αναγκαίους οικονομικούς όρους στους ΟΤΑ με χρηματοδότηση μέσα από τον κρατικό προϋπολογισμό. Την απαγόρευση επιβολής πειθαρχικών ποινών σε βάρος αιρετών εκπροσώπων της τοπικής διοίκησης και απαγόρευση του ελέγχου σκοπιμότητας των αποφάσεων από κρατικά όργανα. Η επίλυση των όποιων διαφορών, όταν αμφισβητείται η νομιμότητά τους, να γίνεται από τη δικαιοσύνη. Μιλάμε για το άρθρο 102 του Συντάγματος. Και επειδή αναφερόμαστε στο συγκεκριμένο κομμάτι του Συντάγματος, θέλουμε να επαναλάβουμε, αν και ήδη το έχουμε πει σε προηγούμενες συζητήσεις, την ανάγκη να καταργηθεί η αντιδραστική και άθλια διάταξη του 107 που αφορά τα προνόμια του ξένου και εφοπλιστικού κεφαλαίου. Όλες μας οι προτάσεις, κύριε Πρόεδρε, έχουν από 30 Ενδεκάτου του 2008 κατεθεί στην ειδική γραμματεία. Από ό,τι είπατε, δεν χρειάζεται να κατατεθούν περαιτέρω. Από αυτή την άποψη είναι στη διάθεση των κοινοβουλευτικών ομάδων και των βουλευτών για να τις μελετήσουν και να καθορίσουν τη στάση.